Καλό απόγευμα σε όλους και χρόνια πολλά. Και σήμερα μαζί, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε ένα συν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι το CNews, αυτή εδώ η εκπομπή, είναι μια κοινή προσπάθεια δύο τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία και του Φλας από τη Δυτική. Θα ξεκινήσουμε με την επιστροφή των μέτρων πρόληψης για τις ιώσεις. Ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Προς το παρόν, ήπιας εφαρμογής και με τη μορφή συμβουλών προς τους πολίτες. Ως εκπομπή είχαμε εντοπίσει το πρόβλημα εδώ και αρκετές ημέρες, διόγκωση κρουσμάτων και αύξηση πίεσης στα νοσοκομεία αυτού του κοκτέιλ που γνωρίζουμε πλέον όλοι, κορονοϊού της νέας μορφής του, ιώσεων, στρεπτόκοκκου για τα παιδιά, μια σειράς ιών, οι οποίοι προσβάλλουν και ταλαιπωρούν πολλούς από τους συμπολίτες μας. Το πρόβλημα διογκώθηκε τις προηγούμενες ημέρες λόγω και μετακινήσεων Χριστουγέννων, με αποτέλεσμα αυτήν την στιγμή να έχουμε αυξημένη κίνηση στα νοσοκομεία, όπου και υπάρχουν επίσης αυξημένα μέτρα πρόληψης. Είναι λίγο πολύ αυτά που γνωρίζαμε το προηγούμενο διάστημα, την εποχή του κορονοϊού, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για τον περιορισμό εισόδου πολιτών στα νοσοκομεία, την απαραίτητη χρήση μάσκας, τη μη παραμονή συνοδών εκτός και αν έχουν κάνει self και rapid test για να είναι βέβαιο όπως είναι αρνητική, και η συμβουλή, αυτό είναι το σημαντικότερο όλων, μας το έχουν πει πολλοί επιστήμονες στις τελευταίες ώρες, να μην μετακινείται κανείς εφόσον εντοπίζει συμπτώματα, ακόμα και αν κάνει κάποιο από τα τεστ που κυκλοφορούν στα φαρμακεία και είναι αρνητικό. Είναι πολύ σημαντικό να περιοριστούν μετακινήσεις αυτών οι οποίοι αισθάνονται κάποια ενόχληση είτε έχουν κάποια συμπτώματα. Έχουμε και ανακοινώσεις από τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Ενημερώνουν για την ύπαρξη αυτών των μέτρων. Οι πληροφορίες που έχουμε από την Κεντρική Μακεδονία είναι ότι υπάρχει τις ημέρες αυτές μεγάλη κίνηση, μεγάλη πίεση και αρκετές διασωληνώσεις. Πανελλαδικά, εάν δεν κάνω λάθος, είναι 100 διασωληνωμένοι συμπολίτες μας λόγω επιπλοκών από τον κορονοϊό. Και όπως λέγαμε και χθες με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, κάθε εβδομάδα χάνουμε και 50-60 συμπολίτες μας. Βεβαίως, αυτό συνεχίζει να υφίσταται. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Η έξαρση του κορονοϊού και άλλων ιωγενών λοιμόξεων θέτει σε επιφυλακτική τον ΕΟΔΗ. Προς το παρόν υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας σε νοσοκομιακές υπηρεσίες, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και σε δημόσιους χώρους όπου επικρατούν συνθήκες υχρωτισμού. Το φαινόμενο της ταχείας εξάπλωσης του κορονοϊού αποδίδεται όχι μόνο στις μετακινήσεις των εκδρομέων, αλλά και στη νέα υποπαραλλαγή της όμικρον. Για το θέμα συνεδρίασε εκτάκτως και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Λοιπόν, είναι η εποχή που έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Το είχαμε πει άλλωστε και είχαμε ειδοποιήσει. Γιατί είναι μαζί ο COVID, η γρήπη, οι ιώσεις, στρεπτόκοκκος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι δύσκολη κατάσταση, υπάρχουν γιορτές, ο κόσμος θέλει να πάει να βγει έξω, να διασκεδάσει, και λογικό είναι μετά από 2,5 χρόνια, να είναι με τις οικογένειές τους, με τους φίλους τους, να βρεθούν μαζί αρκετά μέλη μιας οικογένειας. Οπότε η μετάδοση είναι πάρα πολύ εύκολη. Γι' αυτό είπαμε το εξής. Όποιος δεν αισθάνεται καλά, καλύτερα είναι να παραμείνει στο σπίτι, να μην πάει σε ένα τραπέζι, σε μια εκδήλωση, γιατί έτσι θα μεταδώσει τους υπόλοιπους, και μάλιστα στα άτομα μεγάλης ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα, που αυτά έχουν τα περισσότερα προβλήματα και αυτά κάνουν τις επιπλοκές, νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται λίγη προσοχή, ότι ξέρει ο κόσμος μετά από 3 χρόνια ότι όταν μπει σε ένα αεροπλάνο θα φορέσει τη μάσκα με όλα αυτά τα κρούσματα που έχουμε, όταν μπει σε ένα πλοίο, όταν πάει σε ένα κατάστημα που είναι πάρα πολύ κόσμος και υπάρχει συνωστισμός, και νομίζω ότι από εδώ και πέρα μπορεί να το διαχειριστεί μόνος του. Θα μείνουμε στο θέμα, θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή πνευμονολόγο, τον κύριο Δρόσο Τσαβλή. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Για να πάρουμε τα φώτα σας. Τι πρέπει να προσέξουμε, ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα που πρέπει αυτομάτως να μπούμε σε μια άλλη συμπεριφορά και τι γίνεται, πώς είναι σήμερα το σύστημά μας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν πιέζεται, ποια είναι η κατάσταση. Ο κορονοϊός γνωρίζει μια έξαρση αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Δυστυχώς αυτή η έξαρση πάει παράλληλα με την έξαρση της γρήπης.
Οπότε υπάρχει ένα κοκτέιλ ιώσεων αυτή την εποχή που κάνουν βέβαια πολλά και πιο δύσκολα συμπτώματα που μπορεί να πει κανεί. Ο κορονοϊός βέβαια, υπάρχει αυτή η υποπαράλλαξη τώρα της Όμικρον, η JN1, η οποία δεν είναι επικίνδυνη για τον γενικό πληθυσμό, όμως είναι επικίνδυνη τις ομάδες και τους υπερήλικες. Και αυτές τις ομάδες συνανθρώπων μας θα πρέπει να φροντίσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, πληρώντας πάλι, δυστυχώς, αλλά με πιο ήπιο τρόπο, τα ατομικά μέτρα προστασίας. Οι γρίπες μπορεί να αποδειχθούν, ξέρετε, πολύ πιο επικίνδυνες από τον κορονοϊό και γι' αυτό θα πρέπει τα μέτρα προστασίας να είναι και για αυτές τα ίδια. Ένα απλό βιχαλάκι, παραγωγικό ή όχι, ένα ρίγος, αν θέλετε, μια αρθραλγία, ένας πόνος στα κόκαλα, όπως λέμε απλά λαϊκά, ή στους μυς του σώματος, μπορεί να κρύβουν από πίσω είτε κορονοϊό, αλλά είτε και μια γρίπη τύπου Α ή τύπου Β. Ένα τεστ και για τα δύο θα μας δώσει την απάντηση και θα απευθυνθούμε στο γιατρό μας. Δεν πρέπει να υπάρχει πανδημία. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε την πανδημία που ζήσαμε πριν από 2 χρόνια. Απλώς οι ηλικιωμένοι, οι χειρουργημένοι, οι νοσοκατεσταλμένοι, οι άνθρωποι με χρόνια. Αν μας βρει ο κορονοϊός, υπάρχουν τα αντιϊκά φάρμακα τα οποία χορηγούνται από το κράτος για τους ανθρώπους κατηγοριών που προανέφερα, τις ευάλωτες ομάδες, ή οι υπόλοιποι μπορούν να περάσουν με απλή παρακεταμόλη, Παναδόλου, όπως λέμε στο σπίτι, πάρα πολλά υγρά, χωρίς καθόλου άγχος. Το σύστημα υγείας αρχίζει και γνωρίζει πίεση. Ακούμε και εμείς καθημερινά και ακούσαμε και στο ρεπορτάζ το δικό σας ότι αυξάνονται οι νοσηλευόμενοι τόσο από COVID όσο και από γρίπες. Θεωρώ όμως ότι μετά το μάθημα που πήρε τα τελευταία χρόνια από την πανδημία, μπορεί πια να ανταπεξέλθει πολύ ικανοποιητικά στο βάρος που θα δεχτεί τον επόμενο καιρό και δεν μπορεί ακόμα κανείς να πει αν αυτό θα είναι μεγάλο ή μικρό το βάρος. Θα υπάρξει σίγουρα μια αύξηση της κίνησης προς τα νοσοκομεία, αλλά δεν μπορούμε να πούμε από τώρα για το αν θα ζήσουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και επειδή εδώ τώρα, κύριε καθηγητά, επειδή εδώ τώρα είναι το κρίσιμο σημείο, για να μην φρακάρουν τα νοσοκομεία μας, επειδή δεν πάει και καλά η πρωτοβάθμια περίθλεψη. Όλοι προστρέχουμε στα νοσοκομεία. Πότε πρέπει να απευθυνθώ στον γιατρό μου, με ποια πρώτα συμπτώματα ή πότε, και πότε πρέπει να απευθυνθώ στο νοσοκομείο, αν μπορώ να το πράξω μόνος μου και με ποια συμπτώματα, ή αν πρέπει ο γιατρός μου να μου οδηγήσει να πάω στο νοσοκομείο. Στον γιατρό, τον οικογενειακό προσωπικό γιατρό, θα απευθυνθούμε όταν αρχίσουν τα πρώτα συμπτώματα που θα είναι ένας χαμηλός πυρετός, δέκτα, ένα μπούκωμα στη μύτη, ένας πόνος στο στήθος ή ένα σφύριγμα όπως λέμε. Εκεί θα πάρουμε τις πρώτες οδηγίες, θα κάνουμε μόνοι μας το τεστ. Δεν χρειάζεται να βγούμε στον γιατρό, μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας το φαρμακείο το τεστ και ανάλογα με το αν θα είναι αρνητικό ή θετικό να μιλήσουμε στον γιατρό μας. Εκείνος θα κρίνει για το αν θα πρέπει να μεταβούμε στο νοσοκομείο. Το να τρέχουμε μόνοι μας στο νοσοκομείο χωρίς λόγο και να φορτώνουμε τα εταιρικά ιατρία και να καθυστερούν να αντιμετωπιστούν περιστατικά που πραγματικά χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, δεν είναι σωστό. Οπότε με τα λίγα, απλά αυτά, γνωστά σε όλους μας συμπτώματα, με ένα τηλέφωνο, μια επίσκεψη στον γιατρό, όμως θα μας λυθεί η απορία. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλουν οι συνάδελφοι να θέσουν κάποιο ερώτημα για το θέμα του κοκτέιλ των ιώσεων. Αλλιώς να πάω στην άλλη ιδιότητα του κυρίου καθηγητή, όπου είναι πλέον νεοκλεγής δημοτικός σύμβουλος, να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Και από ό,τι γνωρίζουμε, το λέμε ήδη, το γράφουμε, θα είστε και εντεταλμένος σύμβουλος στα θέματα κοινωνικής πολιτικής, που η κοινωνική πολιτική είναι το ζητούμενο, ιδιαίτερα στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Για πείτε μας, κύριε καθηγητά. Η κοινωνική πολιτική είναι πραγματικά το Α και το Ω μιας οργανωμένης κοινωνίας. Ειδικά στις δύσκολες μέρες που ζούμε, που έχουμε βγει από μια πολύ μεγάλη υγειονομική και οικονομική κρίση και είμαστε βυθισμένοι σε μια ενέργεια, θα πρέπει ο κάθε Δήμος, όχι μόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης, να κοιτάξει με πραγματική έτσι, αγάπη τους συμπολίτες και κυρίως αυτούς τους υπόλοιπους. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τίμησε με την θέση που μου έδωσε ως εντεταλμένο Συμβούλου Κοινωνικής Πολιτικής, όπως και ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Άγιος Τηλιανός, και αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία για τη Θεσσαλονίκη, ένα ιστορικό βρεφοκομείο με πολλά προβλήματα δυστυχώς μέχρι και σήμερα και χρήζει έτσι ιδιαίτερης φροντίδας και αγάπης όχι μόνο από αυτούς οι οποίοι ασχολούμαστε με τα κοινά αλλά και από την κοινωνία ολόκληρη. Και στους οποίους ανέλαβα, το οποίο έχω
προτείνει στο Δήμαρχο, αποδέχτηκε και ελπίζω σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, ξεκινώντας από τον πρώτο και όλα τώρα μήνα το 2024, να εφαρμόζουμε όλα αυτά τα οποία έχω σχεδιάσει. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συχνά. Πάω στους συναδέλφους, ξεκινάμε τη Δήμητρα τη Μακρή, από τη Θεσσαλονίκη. Έλα, Δήμητρα. Απλώς να ρωτήσουμε, κύριε Τσαβλή, προλαβαίνουμε να κάνουμε εμβόλιο όσοι δεν έχουν κάνει είτε το επικαιροποιημένο του κορονοϊού είτε αυτό για τη γρήπη? Φυσικά προλαβαίνουμε, μπορούμε να κάνουμε και τώρα για τη γρήπη. Από τη στιγμή όμως που δεν έχουμε νοσήσει από γρήπη τις τελευταίες ημέρες, που είμαστε καθαροί, μπορούμε να το προλάβουμε. Δεν πρέπει να το κάνουμε αν έχουμε ήπια συμπτώματα λίγου πυρετού ή κάποιου συναχιού. Θα περιμένουμε να περάσουν και μετά μπορούμε να το κάνουμε και θα είμαστε καλυμμένοι μέχρι και το Μάρτιο. Δεν θα χρειαστεί κάποια άλλη επαναληπτική δόση. Και η αναμνηστική δόση του κορονοϊού για τους ανθρώπους που έχει έρθει η σειρά τους ή που έχει περάσει ένα τρίμηνο από την τελευταία φορά που νόσησαν. Βαγγέλης Χριστόδουλος και να κλείσουμε. Βαγγέλη. Καλή θητεία από εμένα, γιατρέ. Θα τα πούμε καλύτερα όταν μας επιτρέψει η τεχνολογία στο μέλλον. Καλή θητεία. Να είστε καλά. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή χρονιά να έχουμε. Να είστε καλά. Μένω με τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο. Φεύγει ο χρόνος, το 23, έρχεται το 24, για να επιχειρήσουμε να δούμε τι χρονιά είναι αυτή που μας έρχεται. Τουλάχιστον πολιτικά. Είναι μια εκλογική χρονιά πολιτικά. Έχουμε τις ευρωεκλογές και είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος όλων των κομμάτων. Μάλιστα, για πολλά κόμματα το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι κομβική σημασίας για το μέλλον ή των πολιτικών αρχηγών τους ή των ίδιων των παρατάξεων. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει σε εξέλιξη ένας αγώνας ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ για την δεύτερη θέση. Τουλάχιστον δημοσκοπικά σήμερα αυτό φαίνεται. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει στο μέλλον μετά από 2 και 3 μήνες, και οι δύο όμως βάζουν ως στόχο και αυτό μεταφέρουν στα επιτελεία τους οι πολιτικοί αρχηγοί την ημερομηνία των ευρωεκλογών. Και η Νέα Δημοκρατία βεβαίως έχει ως πολιτικό στόχο τις ερχόμενες ευρωεκλογές με μια διαφορετική άνεση λόγω της διαφοράς που εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις. Ήδη έχουν αφαιθεί να διαρρεύσουν ορισμένα ονόματα για όλα τα κόμματα. Αναφέρω ενδεικτικά κάποια για τη Νέα Δημοκρατία, πέρα από κάποιους ευρωβουλευτές που θα παραμείνουν στο ψηφοδέλτιο, όπως είναι ο κ. Μημαράκης, και άλλοι. Ακούγονται αρκετά νέα ονόματα, μεταξύ αυτών ένα γνωστό όνομα είναι ο κ. Σπύρος Δήμας ως μια πιθανή προσθήκη στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά βεβαίως θα φανούν το επόμενο διάστημα. Ο κ. Σπύρος Δήμας είχε κατέβει με το ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Σωστά. Και άλλοι βουλευτές από την χώρο του ΠΑΣΟΚ ακούγονται. Ο κ. Λοβέρντος είναι ένα όνομα επίσης που ακούστηκε, που αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ ως ένας πιθανός υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία τη φορά αυτή. Θα το δούμε όμως. Να μείνουμε στο θέμα. Αποχαιρετούμε το 23. Είναι η τελευταία μας εκπομπή σήμερα. Μπαίνουμε στο 24, αλλά και ο Βαγγέλης μέσα από το ρεπορτάζ ότι είναι εκλογική χρονιά και το 24, βέβαια το 23 και αν δεν ήταν, είχαμε εθνικές εκλογές, αυτοδιοικητικές και έχουμε τις ευρωεκλογές. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, είναι εκλογικός αναλυτής. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ, χρόνια πολλά με υγεία. Το 24 εκλογική χρονιά, εξίσου και ευρωεκλογές. Τι εκτιμάτε, τι παίρνουμε μαζί μας από το 23 πολιτικά εννοώ και πώς πάμε για το 24 και τις ευρωεκλογές? Ως Ελλάδα παίρνουμε από το 23 αυτό που ουσιαστικά χαρακτήρισαν, θέλει, το 2023 είναι οι διπλές εκλογές και η κατάρρευση του ενός πόλου εξουσίας. Άρα τι παίρνουμε? Παίρνουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει, αν θέλετε, την απόλυτη κυριαρχία, πολλά μικρά κόμματα τα οποία στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν και θα προσπαθήσουν κυρίως μετά τις ευρωεκλογές να δημιουργήσουν έναν δεύτερο πόλο εξουσίας και να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Ως Ευρώπη, το 2023, παίρνουμε την αύξηση της ζήτησης για ασφάλεια και την αύξηση των ποσοστών εξαιτίας αυτού αντισυμβατικών συντηρητικών κομμάτων. Και αυτό προβλέπεται να συνεχιστεί και το 2024. Και όπως είπατε, πάμε για τις ευρωεκλογές. Έχουμε και άλλες εκλογές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μας το 2024. Είναι η Αυστρία, είναι το Βέλγιο, είναι η Πορτογαλία, είναι και άλλες. Και νομίζω ότι μέσω αυτών θα, αν θέλετε, θα πιστοποιηθεί αυτή η συνέχεια της ζήτησης για ασφάλεια, την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να την κοιτάξει πολύ σοβαρά. Επίσης, το 2024, εκτός Ευρώπης, έχουμε και τις προεδρικές εκλογές της ΗΠΑ, που εάν τα πράγματα, είναι πολύ νωρίς βέβαια, αλλά αν τα πράγματα συνεχίσουν να πάνε έτσι όπως πάνε και έχουμε Τραμπ εναντίον Biden, θεωρώ πολύ δύσκολο να κερδίσει ο πρόεδρος Biden και πολύ πιθανή μια επαναφορά του πρώην πρόεδρου Τραμπ στο Λευκό Οίκο.
Βλέπετε συντηρητικοποίηση επιπρόσθετα στην Ευρώπη που θα εκφραστεί στις ευρωεκλογές? Εάν βλέπω, συγγνώμη. Αν βλέπετε η Ευρώπη να γίνεται όλο και περισσότερο συντηρητική και θα φανεί στις εκλογές, στις ευρωεκλογές. Δεν θεωρώ ότι γίνεται συντηρητική σε ένα βαθμό. Ναι, γίνεται περισσότερο συντηρητική σε έναν άλλον και νομίζω αυτός είναι μεγαλύτερος και εδώ πρέπει να σταθούμε. Προσπαθούν να προστατεύσουν την πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη. Τι δηλαδή δεν θέλουν? Δεν έχουν πρόβλημα εναντίον όλων των μεταναστών οι περισσότεροι. Αν δείτε τα στοιχεία, έχουν πρόβλημα απέναντι στο πολιτικό Ισλάμ. Απέναντι δηλαδή σε τι? Απέναντι σε κάποιους οι οποίοι βλέπουν τη γυναίκα όχι ως ίσο, αλλά ως κάτι λιγότερο από εκείνους. Απέναντι σε κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν τα δικαιώματα και δεν θέλουν τη διαφορετικότητα. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι μια ψήφος σε αντισυμβατικό συντηρητικό κόμμα είναι επειδή αποδέχονται όλες τις συντηρητικές ιδέες αυτού του κόμματος. Απλά είναι επειδή αυτά τα κόμματα τείνουν να είναι τα μόνα τα οποία πουλάνε λεμόνια, αν θέλετε, την ώρα που οι ψηφοφόροι θέλουν να αγοράσουν λεμόνια. Μάλιστα. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο και τη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα. Είναι μια χρονιά η οποία κλείνει όχι με έναν πόλεμο όπως είχαμε δυστυχώς συνηθίσει με το ουκρανικό, αλλά και με έναν δεύτερο πόλεμο στην λωρίδα της Γάζας, ανάμεσα δηλαδή σε Παλαιστίνους και το Ισραήλ. Αν βλέπετε ότι θα υπάρξει τελείωμα σε αυτές τις δύο τις εμπόλεμες διενέξεις ή αν θα προκύψουν και άλλες, υπό την έννοια ότι έχουμε δει και την Κίνα να είναι λίγο πιο αποφασιστική αναφορικά με την Ταϊβάν. Νομίζω πως στο ζήτημα της Ουκρανίας δεν φαίνεται ότι τα πράγματα τουλάχιστον δεν πάνε καλά. Φαίνεται ότι η αντιπίθεση της Ουκρανίας δεν έφερε τα αποτελέσματα τα οποία επιδίωκαν. Οι Ρώσοι φαίνεται να πηγαίνουν, να συνεχίζουν να καταλαμβάνουν εδάφη και μία ενδεχόμενη νίκη του Τραμπ ενδεχομένως να κλειδώσει αυτό που λέμε μία συζήτηση και να οδηγηθεί η Ουκρανία σε έναν πολύ επώδυνο συμβιβασμό που ουσιαστικά θα σημαίνει παραχώρηση κάποιων από των ενδαφών της στην Ρωσία. Βλέπω επίσης ότι στη ΣΥΠΑ η στήριξη του κόσμου, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, για την Ουκρανία είναι κάτω από 40% πλέον, ενώ ήταν κοντά στο 60% στην αρχή. Οπότε νομίζω ότι αυτό ενδεχομένως θα τελειώσει το 2024. Τώρα το θέμα της Γάζας, νομίζω ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία άλλη επιλογή από το να τελειώσει την Χαμάς. Τώρα, τι θα σημαίνει αυτό και το πόσοι μπορεί να εμπλακούν εκεί πέρα σε αυτόν τον πόλεμο, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν είμαι αισιόδοξος βέβαια ότι αυτό θα τελειώσει το 2024. Το θέμα όμως, κύριε Πιστόλα, είναι ότι δεν τελειώνει τη Χαμάς, τελειώνει και άμαχο πληθυσμό. Βλέπουμε παιδιά, βλέπουμε γυναίκες, είναι φοβερά αυτά που βλέπουμε τώρα. Είναι φοβερά αυτά που βλέπουμε και είναι φοβερά αυτά που είδαμε στις 7 Οκτωβρίου, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλο το σκηνικό. Εξίσου φοβερό και εκείνο. Δεν είναι εξίσου, γιατί οι μεν είναι τρομοκράτες. Το κράτος του Ισραήλ προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του από τους τρομοκράτες. Και αν δούμε τις μαρτυρίες όσων ήταν όμοιροι, θα δούμε ότι η τρομοκρατία και εν γέννητο δεν είναι μόνο στη Χαμάς, είναι σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Γάζας. Προφανώς, προφανέστατα, και οι άμαχοι πρέπει να προστατευτούν, από όποια πλευρά και αν είναι, τα γυναικόπαιδα και οι ηλικιωμένοι. Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν γίνεται να συμβεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ή το κάνουν γιατί κάποιοι τους χρησιμοποιούν και ως ασπίδες, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει, τώρα ασπίδες στα νοσοκομεία, τώρα να βλέπουμε είναι τραγικά τόσα συμβαίνουν. Δεν είναι ασπίδα το νοσοκομείο όταν έχεις κάνει τούνελ από κάτω πλέον, για να βγαίνεις. Άλλο εκείνο. Πλέον μιλάνε και για εγκλήματα πολέμου, έτσι. Μιλάνε και για εγκλήματα πολέμου τώρα, έτσι. Και εγκαλείται ο κύριος Νετανιάχου. Βαγγέλης Χριστόδουλος. Ναι, κύριε Πιστόλα, μια γενική ερώτηση. Από τα στοιχεία που παίρνετε από τις αντίστοιχες δημοσκοπήσεις σε όλη την Ευρώπη, η Ευρώπη του 24 θα είναι διαφορετική από αυτή του 23? Οι ευρωεκλογές θα φέρουν κάτι διαφορετικό, κάποια τάση η οποία θα αλλάζει τον ρου της ιστορίας ή δεν αναμένεται κάτι εντυπωσιακό ως αλλαγή? Οι τάσεις υπάρχουν. Το ECR και το ID, δηλαδή οι δύο ευρωπαϊκές οικογένειες οι οποίες είναι στα δεξιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,
Δηλαδή, αν θέλετε να δούμε, οι δεξί και οι ακόμα πιο δεξί θα έχουν περίπου 50 έξτρα ευρωβουλευτές. Από τους 130 θα πάνε περίπου σε 180 κάτι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί οι δυο τους, επαναλαμβάνω, όχι ο ένας, αλλά οι δυο τους μαζί, να έχουν περισσότερους ευρωβουλευτές από το EPP, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Άρα αυτό τι σημαίνει πάλι? Σημαίνει ότι αν μετά τις ευρωεκλογές αυτοί αποφασίσουν να συνασπιστούν, να είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν τον πρώτο λόγο για να κάνουν κυβέρνηση. Ουσιαστικά κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε, εάν γίνει αυτό, θα μιλάμε, ναι, για μια ριζική αλλαγή και αν συμφωνήσει το EPP να κάνει μαζί τους. Εάν πάλι όχι, τότε λογικά θα πάμε σε μια, πάλι σε μια συγκυβέρνηση του EPP με το SND, δηλαδή τους Σοσιαλδημοκράτες και ενδεχομένως με τους Φιλελεύθερους μέσα, αλλά θα πρέπει, επαναλαμβάνω πάλι, να δουν πολύ σοβαρά το θέμα, κυρίως το μεταναστευτικό, για τα θέματα ασφαλείας, γιατί η τάση της κοινωνίας δεν θα αλλάξει. Θα συνεχιστεί εάν δεν πάρθουν μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των οποίων θέλουν οι πολίτες. Είναι θετικό το ότι θα προηγηθούν και εθνικές εκλογές, οπότε θα δούμε και εκεί τα διακυβεύματα και πώς θα τοποθετηθούν, έτσι, οι πολίτες στις χώρες αυτές. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Πιστόλα, να έχουμε μια καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ό,τι μας πλήγωσε το 23 να το αφήσουμε πίσω και ό,τι θετικό να το πάρουμε μαζί μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάω σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. CNews, θυμίζω κυρίες και κύριοι ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια κοινή προσπάθεια δύο τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία και του Φλάς από τη Δυτική. Πάω στον Κώστα το Μαυρίδη να δούμε ποια είναι τα τελευταία που έχουμε με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, των μη κρατικών πανεπιστημίων. Είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα εντόνως. Κώστα. Να πούμε ότι ο οδικός χάρτης, αν μπορούμε έτσι να το βαφτίσουμε, είναι το ότι η κυβέρνηση θέλει άμεσα, τον πρώτο κιόλας μήνα του 2024, να φέρει το θέμα στην Βουλή, όπως εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός, στην προσπάθεια να ψηφιστεί από την πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έτσι όπως εκφράζεται σήμερα το κοινοβουλευτικό τόξο. Αυτό που είναι ως στόχευση είναι να υπάρξει μια παράκαμψη, αν μπορεί να ευσταθήσει ο όρος, του άρθρου 16 του Συντάγματος, προκειμένου να μην τύχει αντισταγματικότητας ο νόμος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κάτι σαν ελεύθερο πανεπιστήμιο, υπάρχει δεδομένο προδικασμένο, καθώς ήδη λειτουργεί το ελεύθερο πανεπιστήμιο στη χώρα μας και μάλιστα με δίδακτρα, άρα υπάρχει παραθυράκι και επίσης φαίνεται ότι υπάρχει μια ετοιμότητα σε ό,τι αφορά. Προσφάτως μας είπε καθηγητής από την Κύπρο ότι πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού είναι έτοιμα να λειτουργήσουν στη χώρα μας. Η στόχευση είναι αυτό να γίνει γρήγορα στο Κοινοβούλιο και ενδεχομένως από την επόμενη χρονιά, κυρίως από την ακαδημαϊκή περίοδο 2024-2025, να έχουμε και το ξεκίνημα λειτουργίας τέτοιου είδους ιδρυμάτων. Μένουμε στο θέμα. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καλησπέρα κύριε καθηγητά και χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους μας στην Δυτική Μακεδονία. Και στην Κεντρική Μακεδονία. Η εκπομπή είναι συνεργαζόμενη, βλέπει όλη η Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, για να πάρω το πρώτο σχόλιο σας. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Πάντα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει τώρα και πολλά χρόνια. Και ελπίζω, επειδή δεν έχουμε δει το τελικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας ακόμα, αλλά η πρόθεση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που πρέπει εδώ να τονίσουμε είναι ότι η ευχή όλων μας είναι αυτές οι συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια να ευδοκιμήσουν κυρίως σε επίπεδο δημοσίων πανεπιστημίων. Αυτό που έπρεπε να έχει γίνει τώρα και πολλές δεκαετίες και κυρίως μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, όπου εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές τότε θέλανε σπουδές σε οικονομικά, χρηματοοικονομικά, δίκηση επιχειρήσεων, management κλπ. Αντί να ανοίξουμε λοιπόν τα δικά μας πανεπιστήμια με αγγλόφωνα τμήματα σε αυτές τις κατευθύνσεις, δεν κάναμε τίποτα και χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία. Εν τω μεταξύ φτιαχτήκανε
αγγλόφωνα τμήματα στην Βουλγαρία, στην Τουρκία, η Κύπρος μας έχει βάλει τα γυαλιά σε αυτή την κατεύθυνση και τελευταία μαθαίνω ότι και η Αλβανία ανοίγει στα πανεπιστήμια της αγγλόφωνα τμήματα. Θέλω να πω ότι έχουμε χάσει όλα τα τρένα και αυτή είναι μια ευκαιρία για συνεργασία των ξένων πανεπιστημίων, στα οποία πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες υψηλού επίπεδου ελληνικής καταγωγής καθηγητές που θα επεδίωκαν τέτοιου είδους συνεργασίες και θα βοηθούσαν. Και ελπίζω αυτή τη φορά να τελεσφορήσουν αυτά. Τώρα, αυτά τα πανεπιστήμια που μπορεί να προκύψουν από αυτήν την διαδικασία θα είναι σε πολύ συγκεκριμένα αντικείμενα και θα είναι βέβαια μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ούτως ή άλλως. Και τα δημόσια πανεπιστήμια δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από όλα αυτά. Αντίθετα, αυτός ο ανταγωνισμός πιθανόν να τα οθήσει σε κάποια καλύτερη βελτίωση των υπηρεσιών τους και μια εξωστρέφεια και διεθνοποίηση, όπως έλεγα και προηγουμένως. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι το κύριο εμπόδιο για την δραστηριοποίηση σε διεθνές επίπεδο των ελληνικών πανεπιστημίων είναι η στάση του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έχει καθίσει πάνω από τα πανεπιστήμια και ασκεί μια ασφυκτική εποπτεία. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούν τα πανεπιστήμια να αναπνεύσουν και να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να επεκταθούν και σε άλλα αντικείμενα εκτός Ελλάδος, είτε με αγγλόφωνα τμήματα μέσα στην Ελλάδα. Επομένως, αυτή είναι μια καινούργια αρχή που γίνεται τώρα και νομίζω ότι και τα καινούργια πανεπιστήμια που ενδεχομένως να φτιαχτούν σε κάποιους τομείς και που έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν για κάποιες φήμες προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά δεν είναι κακό αυτό να φτιαχτούν κάποια πανεπιστήμια. Και κυρίως, όπως προανέφερα, αυτό που ελπίζω εγώ είναι ότι αυτή η διέξοδος θα οδηγήσει σε διεθνείς συνεργασίες των δημόσιων πανεπιστημίων. Αλλά επαναλαμβάνω με την προϋπόθεση ότι δεν θα ανακατεύεται το Υπουργείο Παιδείας σε αυτή τη διαδικασία, διότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα να θεωρήσουμε, κύριε καθηγητά, ότι το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων είναι μόνο ως τίτλος, επί της ουσίας δεν υπάρχει αυτοδιοίκητο? Έτσι είναι, δεν υπάρχει τίποτα. Και ο πρόσφατος νόμος που έγινε πριν από στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία της ίδιας κυβέρνησης είχε 400 άρθρα για να κάνει ακόμα πιο πολύπλοκο το θέμα. Πολύπλοκο το πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με τα πανεπιστήμια. Και να σκεφτείτε ότι ακόμα 3-4 πανεπιστήμια, λόγω της πολυπλοκότητας του νόμου, δεν μπορούν να εκλέξουν πριτανικές αρχές, που είναι μια ενδεικτική λαθασμένη διάσταση όλης αυτής της προσπάθειας εγκλωβισμού και ελέγχου των πανεπιστημίων. Επομένως, τα πανεπιστήμια, τα δημόσια, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην επιτρέψουμε ακόμα μία φορά να αποτύχει αυτή η προσπάθεια διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων, ώστε η Ελλάδα να γίνει... Αυτό είναι μια συζήτηση που έχει και τα θετικά της, έχει και τα αρνητικά της, έχει και τις ενστάσεις. Θα τα συζητήσουμε, θα τα δούμε και στο μέλλον πώς θα εξελιχθεί, αφού πρέπει δούμε και το νομοσχέδιο που είπατε εσείς, το σχέδιο νόμου, το οποίο ακόμη δεν το έχουμε δει. Έτσι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, είπατε ότι το Υπουργείο Παιδείας κάθεται πάνω από τα πανεπιστήμια. Πώς μπορούμε να μιλάμε για συνεργασίες των δημοσίων πανεπιστημίων και ενίσχυση αυτών, όταν δεν στηρίζονται? Και δεν ξέρω ποια είναι η εμπειρία σας εσάς εκεί στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Στηρίζετε το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, ενώ στους προϋπολογισμούς του, χρηματικά, σε προγράμματα. Από ό,τι γνωρίζουμε, σε ιδιαίτερα τα πανεπιστήμια της περιφέρειας, αν δεν υπήρχαν τα προγράμματα, τα οποία είναι λίγο ανταγωνιστικά, να αντλούν πόροι τα πανεπιστήμια και οι καθηγητές, θα είχαν σοβαρά προβλήματα. Δεν βγαίνει δηλαδή ο λογαριασμός. Η χρηματοδότηση. Και τα μέλη ΔΕΠ. Συγγνώμη, και τα μέλη ΔΕΠ. Δεν έχουμε και καθηγητές, έτσι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πολύ σωστά τα είπατε. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η χρηματοδότηση των ελληνικών πανεπιστημίων είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Και μάλλον οι χαμηλότεροι. Με καλές επιδόσεις διεθνώς, κύριε καθηγητά, έτσι. Με καλές επιδόσεις διεθνώς. Τα πανεπιστήμια έχουν καλές διεθνείς κριτικές επιδόσεις και θα απογειωνόντουσαν κυριολεκτικά, διότι αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι ότι ο στόχος της Ελλάδας πρέπει να είναι να δημιουργηθεί εδώ στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό κέντρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διότι η χώρα έχει έναν και μοναδικό στόχο για το υπόλοιπο του 21ου αιώνα. Να απογειωθεί σε επίπεδο δημιουργίας πνευματικού κεφαλαίου και εκπαίδευσης. Δηλαδή οι νέες γενιές πρέπει
Πάντα το λέγαμε όμως αυτό, έτσι. Πάντα το λέγαμε. Είμαι Ανιός και γέρασα. Πάντα το λέγαμε αυτό. Και πρωθυπουργοί το λέγανε. Εγώ θυμάμαι και τον Κώστα τον Καραμαλή να το λέει. Πολλοί το λέγανε αυτό. Αλλά... Ναι, το λέγανε. Αλλά βλέπετε τώρα τα ετήσια αποτελέσματα της PISA, που είναι τόσο σε επίπεδο Ευρώπης όσο και σε χώρες του ΩΣΑ, μας καταντάσσουν στην τελευταία θέση πάλι. Επομένως, τι κάνουμε με αυτά? Ενώ λέμε πολλά λόγια, τελικά υπονομεύουμε τη ζωή των επόμενων γενεών. Και η χώρα δεν μπορεί, λόγω της γύρανσης του πληθυσμού, επιβιώσει μακροπρόθεσμα χωρίς να είναι πρωτοπόρος σε επίπεδο πνευματικού κεφαλαίου. Και αυτή η δουλειά δεν αφορά μόνο τα πανεπιστήμια, πρέπει να ξεκινήσει από τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια, όπου δεν γίνεται σοβαρή δουλειά. Και γι' αυτό έχουμε αυτά τα χειρότερα αποτελέσματα της PISA, που είναι μια διεθνή συγκριτική ανάλυση, σε όλη την Ευρώπη και σε όλες τις χώρες του ΩΣΑ. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε επιτέλους, να σταματήσουμε τα παιχνίδια περί δήθεν δωρεάν εκπαίδευσης, όταν η μέση ελληνική οικογένεια ξοδεύει τα μαλλιογέφαλά της για να εκπαιδεύσει τα παιδιά της. Και επίσης να σοβαρευτούμε όσον αφορά αυτή την εξωστρέφεια που προσπαθούμε τώρα να επιτύχουμε με την συνεργασία με τα ξένα πανεπιστήμια. Όπου επαναλαμβάνω ότι το μεγαλύτερο όφελος και το μεγαλύτερο ισχυρό χαρτί το δικό μας είναι η ελληνική ομογένεια, όπου έχουμε χιλιάδες καθηγητές ελληνικής καταγωγής, πολύ υψηλού επίπεδου, που με μεγάλη χαρά θα συνεργαζόντουσαν μαζί μας. Πάντως είναι γεγονός ότι παράγουμε πολύ καλούς επιστήμονες, αλλά δυστυχώς τους κεφαλαιοποιούν άλλες χώρες. Θυμούμε ότι με την αρχή τότε της μνημονιακής περίοδου, οι επιστήμονες που φύγαν στο εξωτερικό, έτσι, υπολογιζόταν ότι είχαμε μια πόλια κοντά στα 40 δις σε ανθρώπινο δυναμικό που προσφέρει τις υπηρεσίες του εκτός, έτσι. Δεν ξέρω αν τον θυμάστε, έτσι, κύριε καθηγητά. Αυτή ήταν η υπολογισμή που κάναμε τότε, πριν 10 χρόνια δηλαδή. Έχει φύγει μισό εκατομμύριο επιστήμονες πολύ υψηλού επίπεδου και θα έλεγα σχεδόν οι καλύτεροι, και σταδιοδρομούν στο εξωτερικό, και αυτή είναι απώλεια για την χώρα η οποία τους εκπαίδευσε και που θα μπορούσαν να δουλέψουν εδώ, εάν είχαμε αναπτύξει βέβαια ένα εναλλακτικό παραγωγικό μοντέλο. Διότι αυτό είναι το άλλο θέμα, ότι έχουμε ένα πεπαλαιωμένο και άχρηστο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο δεν επιτρέπει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και επομένως δεν μπορεί να δημιουργήσει θέσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα προσέφεραν θέσεις εργασίας σε αυτά τα φωτισμένα μυαλά που έφυγαν, ναι, και καλές αμοιβές βέβαια, διότι αυτό είναι ο κύριος λόγος. Αυτή η παραγωγική στασιμότητα που δεν πάμε σε μια αναπτυξιακή ανασυγκρότηση, αλλαγής μοντέλου, απώλειας έμψυχου υψηλού επίπεδου δυναμικού, επειδή διατελέσσεται και διοικητής του ΙΚΑ, να το θυμίσω στους τηλεθεατές μας, λοιπόν, το ασφαλιστικό μας πώς πάει? Το ασφαλιστικό πλέον δεν έχει χρόνο για αναπροσαρμογές. Η τελευταία ευκαιρία χάθηκε με το τρίτο μνημόνιο το 2018. Γράψαμε τότε μια ολόκληρη μελέτη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, την οποία έχουμε δημοσιεύσει κιόλας, για το τι έπρεπε να γίνει. Ήταν πρόταση δική μου η ενοποίηση όλων των ταμείων στον ΕΦΚΑ, αλλά δυστυχώς δεν ακολούθησε η τότε κυβέρνηση τις προτάσεις που κάναμε για το τι έπρεπε να γίνει και δεν ολοκληρώθηκε ούτε η καλή λειτουργία του ΕΦΚΑ, ούτε η κεφαλοποίηση του συστήματος συντάξεων που είχαμε προτείνει ένα μεγάλο μέρος, το μισό περίπου της σύνταξης να προέρχεται από ένα κεφαλοποιητικό σύστημα. Έχουμε καθαρό ορίζοντα, κύριε καθηγητά, ή θα έχουμε πάλι τριγμούς? Κοιτάξτε, δεν είναι καθαρός ορίζοντας, διότι αυτά που λέγαμε εμείς θα οδηγούσαν σε μηδενισμό της κρατικής χρηματοδότησης μετά το 2045. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, τα μισά περίπου ή το 55-60% της χρηματοδότησης των συντάξεων προέρχεται κάθε χρόνο από τη φορολογία, από τα κρατικά έσοδα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μετά το 2032, που θα αρχίσουμε να εξυπηρετούμε το δημόσιο χρέος, και μέχρι το 32 έχουμε περίοδο χάριτος, τότε λοιπόν θα προκύψουν καινούργια προβλήματα. Τώρα πλέον δεν υπάρχουν και άλλα περιθώρια προσαρμογής. Οι προσαρμογές θα γίνουν σε επίπεδο παροχών. Παρόλο ότι είναι χρονιάρες μέρες τώρα, δεν χρειάζεται να λέμε άλλου είδους. Ας κλείσουμε ευχάριστα. Ας ελπίσουμε ότι η οικονομία θα πάει καλά και θα καλύψει τα κενά
τα οποία έχει το ασφαλιστικό σύστημα. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, τη Δήμητρα τη Μακρή και τον Κώστα τον Μαυρίδη. Έλα Δήμητρα, να ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη. Τη Δήμητρα. Κύριε καθηγητά, περιμένουμε από τον συναγωνισμό ανάμεσα στα κρατικά πανεπιστήμια και αυτά τα οποία θα ιδρυθούν να δημιουργήσει, να στηρίξει ακόμα περισσότερο τα ελληνικά πανεπιστήμια, αυτά τα οποία έχουμε. Το θέμα μας είναι το εξής. Αν αρχίσουν τα δημόσια πανεπιστήμια και έχουν απώλεια θέσεων, πώς θα μπορέσουν να κρατηθούν στο ύψος τους και να μην έχουμε χειρότερα για αυτά? Κοιτάξτε, αν δεν σοβαρευτεί η πολιτεία να ενισχύσει την χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, θα συμβεί αυτό ακριβώς που λέτε. Δηλαδή, αν δεν γίνουν συνεργασίες των ξένων πανεπιστημίων με τα δημόσια πανεπιστήμια και απλώς δημιουργηθούν κάποια ιδιωτικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τότε υπάρχει ο κίνδυνος κάποιοι καθηγητές, και συνήθως είναι οι καλύτεροι, να φύγουν από τα δημόσια πανεπιστήμια και να πάνε στα ιδιωτικά. Γι' αυτό λέμε ότι επιτέλους πρέπει να δούμε τι προτεραιότητες έχουμε σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, αν η εκπαίδευση και η δημιουργία πνευματικού κεφαλαίου δεν είναι προτεραιότητα, που κατά την άποψή μου και με βάση αυτά που έλεγα προηγουμένως και με βάση μια μελέτη που κάναμε μέχρι το 2050 για τις συνέπειες της γύρανσης του πληθυσμού, εκεί έπρεπε να δώσουμε βάρος. Δηλαδή, να φτιάξουμε τις νέες γενιές σε τέτοιο επίπεδο πνευματικού κεφαλαίου που να είναι πρωτοπόρες στο δυτικό κόσμο. Εάν τα αφήσουμε, αν εγκαταλείψουμε λοιπόν τα πανεπιστήμια, τότε το τίμημα θα το πληρώσουν οι νέες γενιές. Δεν είναι το πρόβλημα των καθηγητών. Οι νέες γενιές είναι αυτές οι οποίες θα πληρώσουν το τίμημα και η βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Και θα φανεί και στο δημογραφικό μας, έτσι. Που πέρα από το ότι γυρνάει μόνο ο πληθυσμός, έτσι, μειώνεται κιόλας, φεύγουν και έξω. Εδώ, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, το έχουμε πολύ έντονο το φαινόμενο, κύριε καθηγητά. Κώστας Μαυρίδης, και να ολοκληρώσουμε. Έλα, Κώστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Νεκτάρη, επειδή κατάλαβα ότι πρώτιστα πρέπει να έχουμε μη κρατικά πανεπιστήμια, τα δημόσια πανεπιστήμια, που σήμερα είναι πολύ κρατικά, περισσότερο με τον εναγκαλισμό του Υπουργείου Παιδείας που περιγράψατε. Θέλω όμως να ρωτήσω, έχοντας ένα παράδειγμα υπόψη σας, ένα παιδί του αστικού κέντρου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, αντί να περάσει να αποτύχει στις πανελλαδικές και να πάει στη Βουλγαρία να σπουδάσει με οικονομικό κόστος για την οικογένειά του, προτιμά να μείνει στο σπίτι του, δηλαδή να μείνει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη γλιτώνοντας το ενίκιο και να σπουδάσει σε ένα ιδιωτικό μη κρατικό πανεπιστήμιο. Αυτό θα έχει απώλεια σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά ιδρύματα που σήμερα λειτουργούν στη χώρα? Δηλαδή, γιατί να έρθει στο Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη, να σπουδάσει και να μην μείνει στην πόλη του, στο αστικό κέντρο, σπουδάζοντας ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο? Έχετε δίκιο ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Αυτό που πρέπει να προσθέσουμε σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι ο επανασχεδιασμός της εκπαίδευσης στη χώρα πρέπει αυτή τη φορά να περιλάβει και την επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία ήταν το μεγάλο θύμα της μεταπολίτευσης. Στην Ελλάδα είχαμε πολύ καλές επαγγελματικές σχολές μέχρι τη μεταπολίτευση. Μετά τα διαλύσαμε όλα και σπρώξαμε το 100% των αποφύτων των λυκείων στα πανεπιστήμια, διότι αυτό εξυπηρετούσε το πολιτικό σύστημα και την εξαγορά των ψήφων. Και τι κάναμε? Οδηγήσαμε στο φαινόμενο των αιώνιων φοιτητών και στην αδυναμία ολοκλήρωση των σπουδών για εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές. Πρέπει λοιπόν ο καινούριος σχεδιασμός, και νομίζω ότι ο καινούριος Υπουργός Παιδείας στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση και σύντομα θα κάνει ανακοινώσεις, πρέπει να γίνει αυτός ο καινούριος σχεδιασμός στην κατεύθυνση της επανίδρυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τουλάχιστον τα μισά παιδιά κάθε χρόνο να κατευθύνονται προς την επαγγελματική κατεύθυνση, όπου χρειαζόμαστε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας να καλύψουμε με πολύ καλές προοπτικές εργασίας και με πολύ καλές αμοιβές. Και επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη στο σχεδιασμό της λειτουργίας και των κεντρικών πανεπιστημίων και των περιφερειακών πανεπιστημίων και των επαγγελματικών σχολών, οι οποίες πρέπει να δημιουργηθούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Έχουμε χάσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι η τελευταία ευκαιρία. Εάν χαθεί αυτή η περίοδος μέχρι το 2030, όπως προκύπτει και από αυτή τη μελέτη που σας έλεγα προηγουμένως, που έγινε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
και καλύπτει τις συνέπειες της γύρανσης του πληθυσμού μέχρι το 2050. Αν χάσουμε αυτή την περίοδο μέχρι το 2030 και δεν αναδιαρθρώσουμε την εκπαίδευση και την οικονομία, η τύχη της χώρας θα είναι πάρα πολύ άσχημη. Και λυπάμαι που το λέω τόσο μα τώρα χρονιάρες μέρες, αλλά πρέπει να λάβουν όλοι οι πολίτες υπόψη τους αυτές τις εξελίξεις και να πάρουν όλοι σοβαρά τις αποφάσεις τους. Και κυρίως το πολιτικό σύστημα της χώρας, το οποίο περί άλλων τυρβάζει όλες αυτές τις δεκαετίες. Κύριε Καθηγητά, να πάρω τη δέσμευσή σας, όταν θα φύγουν οι χρονιάρες μέρες, να έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε μαζί και να αναλύσουμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι, αλλά πολύ περισσότερο τα ζητήματα της ανάπτυξης, πώς συνδέονται με την απασχόληση και με το ασφαλιστικό, που ήταν ο τομέας στον οποίο ασκήσετε και διοίκηση ως διοικητής του ΙΚΑ. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά στους φίλους μας στην Μακεδονία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μένω με τη Δήμητρα τη Μακρή. Λέμε για τους νέους, για τα πανεπιστήμια, αλλά εδώ υπάρχει τώρα από πολύ μικρή ηλικία η παιδική εργασία, όπου δεκάδες παιδιά είναι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Δήμητρα. Και ειδικά είναι ένα φαινόμενο το οποίο διωγγώνεται στη διάρκεια των εορτών. Να πούμε ότι μέχρι και το Νοέμβριο του 2023 κυκλοφορούσαν στο δρόμο παιδιά δουλεύοντας, τα οποία ήταν γύρω στα 88. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός αυτός φαίνεται να έχει υπερδιπλασιαστεί, όπως λέει συγκεκριμένα η Άρσης, η κοινωνική ομάδα, η οργάνωση υποστήριξης νέων, και μάλιστα ζητά από όλους μας να μην δίνουμε παιδιά στα παιδιά τα οποία, να μην δίνουμε λεφτά στα παιδιά τα οποία δουλεύουν στους δρόμους, να μην συντηρούμε την παιδική εργασία, να επευθυνθούμε σε αυτούς που ξέρουν, προκειμένου να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, γιατί με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά χάνουν σοβαρά, παραβιάζονται σοβαρά τα δικαιώματά τους, το οποίο είναι το παιχνίδι, η μόρφωση, το σχολείο, παραβιάζονται κατάφορα τα δικαιώματά τους αυτά. Να δούμε λιγάκι το βίντεο. Αυτές οι μέρες που είναι οι γιορτινές, καθώς σηματοδοτούν το τέλος του χρόνου, όλος ο κόσμος θέλει κάπως να αποδείξει την αλληλεγγύη του, ένα τρόπο να προσφέρει λίγο κάτι παραπάνω. Οπότε θέλει με αυτόν τον τρόπο κάπως συγκινείται βλέποντας τα παιδιά να εργάζονται. Και προφανώς λυγίζει και είναι πολύ εύκολο να του δώσει χρήματα. Mm-hmm. Εμείς όλα αυτά επιμένουμε στο να μην δίνουμε χρήματα στα παιδιά, καθώς αυτός είναι ο τρόπος για να παραμένουν τα παιδιά στην εργασία έξω στον δρόμο, γιατί κανένας δεν θα έμενε σε μια εργασία η οποία δεν αποφέρει κέρδη. Καταρχάς είναι πολύ ξεκάθαρο το μήνυμά μας ότι δεν δίνουμε λεφτά και μπορούμε αντί γι' αυτό να αγοράσουμε κάτι στο παιδί να φάει, να πιει, έτσι αν θέλουμε όντως να βοηθήσουμε. Τα δικαιώματα που παραβιάζονται είναι ουσιαστικά το δικαίωμα στην παιδικότητα, το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα στο παιχνίδι. Δηλαδή ένα παιδί θα έπρεπε να μπει σε ένα ασφαλές προστατευμένο περιβάλλον, όπως είναι το σχολείο, να μορφώνεται, να αναπτύσσει τις κοινωνικές του δεξιότητες, να παίζει, και αντί για αυτό τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά έχουν προβλήματα ενηλίκων. Mm-hmm. Δηλαδή πώς θα πληρώνω τη νίκη μου, πώς θα φέρω λεφτά στο σπίτι κτλ. Δεύτερο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της συνάντησής μας, που θα είναι και το τελευταίο μέρος για το 2023, που σε λίγες ημέρες το αποχαιρετούμε. Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή για το 2023. Θυμίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή, το CNews, είναι μια κοινή προσπάθεια δύο τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία και του Φλας από τη Δυτική. Αφήνοντας πίσω μας το 2023, να δούμε ποια ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα στη χρονιά που πλέον ολοκληρώνεται, και αυτό θα το θυμίσουμε με τη βοήθεια τριών εκλεκτών συναδέλφων. Του Τέρενς Κουίκ, τον οποίο ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας και χρόνια πολλά. Χαίρομαι που σε βλέπω, Τέρενς. Χαίρομαι. Εγώ το είδα, Θόδωρε. Όπως και την κυρία Μακρύ, τη συνάδελφο. Εξαιρετική. Ναι.
Ναι. Και τον Κώστα, μην τον αδικούμε και τον Κώστα το Μαυρί. Δεν βλέπω τον Κώστα γι' αυτό. Λοιπόν, και βέβαια η Δήμητρα η Μακρύ από την τηλεόραση του Δία και ο Κώστας ο Μαυρίς από την τηλεόραση του Φλας. Θα ξεκινήσουμε με τον Τέρενς. 2023. Τι κρατάμε, τι ζήσαμε. Πολλά τα γεγονότα που δεν μπορώ να τα αξιολογήσω κατά σειρά σπουδαιότητας, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσω με τις τραγωδίες. Διότι η τραγωδία των Τεμπών είναι αυτό που σίγουρα θα μας σημαδεύει για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η τραγωδία με τις φοβερές πλημμύρες. Ξεσπίτωσε σπίτια, σκότωσε ζώα, ανθρώπους στην Θεσσαλία. Συν το ότι είχαν προηγηθεί οι φωτιές που έκαψε τη μισή Ρόδο, αλλά και το δάσος Δαδιά στην Αλεξανδρούπολη, συν και κομμάτια της Μαγνησίας. Και δεν θα ξεχάσω βεβαίως και το ναυάγιο της Πύλου, όπου 500 άνθρωποι μετανάστες που ψάχναν να βρουν κάπου αλλού την ελπίδα τους, βρεθήκανε στο βάθος εκεί της θάλασσας. Και για τα οποία θα πρέπει το 24 να τα κληρονομήσει η κυβέρνηση ως υποχρέωση πορισμάτων. Να ξέρουμε ποιοι φταίνε διαχρονικά, διακομματικά, διακυβερνητικά για την υπόθεση των Τεμπών, γιατί μπορεί να σκάσω μουτζούρι στα χέρια της σημερινής κυβέρνησης, αλλά όμως είναι μια αμαρτία 2 δεκαετιών τουλάχιστον, να μάθουμε τι έγινε στην Πύλο, που κανείς δεν το λέει, και ταυτόχρονα να μάθουμε και τι έγινε στην πτέρυγα μάχη στην Μαγνησία, όπου πήγε να πάρει, να τυναχθεί στον αέρα από τις φωτιές με τους πυράβλους εκεί και δεν μάθαμε τίποτα. Και βεβαίως για το 24 να μάθουμε και τι έγινε με το θέμα των υποκλοπών, που και αυτό με τις καταγγελίες που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνον, ήταν ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Αυτά σε ό,τι αφορά τις πολύ μεγάλες τραγωδίες. Έχουμε όμως... Πριν πάμε στα επόμενα, όλα αυτά τα οποία περιέγραψες και είναι τα σημαντικότερα, έτσι δεν το συζητάμε, που μας πληγώνουν. Έχει και άλλα σημαντικά. Ναι, προσέξτε λίγο κάτι που θέλω να ρωτήσω. Θα μπορούσαμε σε κάποιο βαθμό, αν ήμασταν πιο οργανωμένη πολιτεία, να τα είχαμε αποφύγει. Καταρχήν, καλά, για τα Τέμπη δεν το κουβεντιάζω. Για τα Τέμπη δεν το κουβεντιάζω. Και πιαστήκανε όλοι να λένε ψέματα. Γιατί είναι μια συνυπευθυνότητα, επαναλαμβάνω, διακομματική, διακυβερνητική, διαχρονική. Όλοι κρύβουν τις αλήθειες. Ακόμα βλέπετε και τη μάχη που γίνεται μέσα στη Βουλή, να εξαιρεθεί ο ένας, να εξαιρεθεί ο άλλος, να μην προχωρήσει το ένα, να μην προχωρήσει το άλλο. Και πάλι αφήνουμε τη δικαιοσύνη να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Λοιπόν, ναι, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε και αυτό που με ρωτάς, αλλά να αποφύγουμε βεβαίως και τη μεγάλη καταστροφή στη Θεσσαλία, εάν τα έργα των υποδομών ήταν αξιόπιστα, αξιόλογα, είχαν πιάσει τόπο τα λεφτά που είχαμε πάρει είτε από την Ευρώπη είτε από τους Έλληνες φορολογούμενους. Και το ναυάγιο στην Πύλο. Το ναυάγιο της Πύλου είναι μια άλλη ιστορία, η οποία μπορεί να μην έχει να κάνει με την οργάνωση του κράτους, έχει να κάνει όμως με την αποοργάνωση στο θέμα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν εννοεί να τραβήξει τα λουριά και τα αυτιά είτε των Αφρικανών, είτε πολύ περισσότερο της Τουρκίας, η οποία Τουρκία θέλει να γίνει και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μας έρχονται ελεφούσιοι άνθρωποι, οι οποίοι απελπισμένοι ψάχνουν για μια άλλη ζωή, και τελικά έγινε αυτό που έγινε. Και δεν είναι και η πρώτη. Σκέψου πόσοι έχουν πάει στον βυθό. Σκέψου. Άρα θα μπορούσαμε πολλά εξ αυτών, αν όχι να τα είχαμε περιορίσει, να τα εξέλιξη θα μπορούσαμε να τα είχαμε περιορίσει με μια καλύτερη προετοιμασία. Ποια άλλα γεγονότα σημαντικότερα βλέπεις, Τέρες, είχες δει μέσα στο 20. Καταρχήν, εάν πάμε στην καθημερινότητα των Ελλήνων, πρέπει να βάλουμε το θέμα της ακρίβειας. Πληθωρισμός, αλλά κυρίως ακρίβεια. Διότι γίνεται χοντρό παιχνίδι στα ράφια, χοντρό παιχνίδι στην ενέργεια, και αυτό έχει τσακίσει τον Έλληνα, ο οποίος δεν έχει ακόμα συνέλθει ούτε από τα μνημόνια, ούτε από την πανδημία. Δηλαδή εκεί που πήγε να σηκώσει λίγο κεφάλι, του ήρθε ξαφνικά και η πανδημία, και στο καπάκι του έρχεται ο πόλεμος Ουκρανίας που τίναξε στον αέρα την αγορά της ενέργειας, και τώρα μας έρχεται και η Γάζα από απέναντι, που δεν ξέρω, μαζί με τους Χούτι, οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν στην Ερυθρά Θάλασσα, με αποτέλεσμα να στείλουμε και εμείς, και ορθώς κατά άποψή μου, την φρεγάτα, δεν ξέρω πόσο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο ενεργειακό, αλλά σίγουρα στο κόστος των εισαγόμενων προϊόντων, διότι όταν ένα
κοντέινερ έρχεται από την Κίνα, από την Ανατολή, από εκεί έρχονται πίσω. Το 80% του εμπορίου από εκεί έρχεται. Και δεν μπαίνει στο Σουέζ και κάνει το γύρο της Αφρικής, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Άρα, και θα βάλω και το άλλο. Παιδική παραβατικότητα, θα βάλω ενδοοικογενειακή βία και θα βάλω και το ρεκόρ των γυναικοκτονιών. Και σε ό,τι αφορά την παιδική παραβατικότητα, είχαμε το ρεκόρ, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, μόνο το μήνα Σεπτέμβριο, 1576 νέοι, αγόρια και κορίτσια, από 15 έως 8 ετών, να έχουν συλληφθεί από την αστυνομία. Και πρόσφατα, κλείνοντας ο χρόνος, είδαμε αδελφό να σκοτώνει αδελφό, γιο να δολοφονεί τον πατέρα του, 16χρονος να μπαίνει σε φαρμακείο με ένα ψεύτικο πιστόλι και συνελήφθη βέβαια, και να κλέβει 700 ευρώ από την φαρμακοποιό για να πάρει τη δόση του, αφού στο σπίτι του βρέθηκε και 1,5 γραμμάριο κοκαίνης. Βία η οποία υπάρχει και μέσα παραβατικότητα και στα σχολεία και έξω από τα σχολεία. Για να μην βάλω βεβαίως, να μην ξεχάσω και την βία την οπαδική. Με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 30χρονος αστυνομικός, που η κηδεία του έγινε αυτές τις τελευταίες μέρες, που επιβεβαιώνει κάτι που το λέγαμε πολύ. Και ο Θόδωρος το έχει πει επανειλημμένα. Και εσύ, Κώστα, το έχεις πει. Νομίζω, αν θυμάμαι κάτι, πρέπει να το έχει πει και η συνάδελφος, η κυρία Μακρύ, ότι μιλάμε για εγκληματικές οργανώσεις στρατούς στις κερκίδες των γηπέδων, οι οποίοι υποστηρίζουν τα όποια είτε ποδοσφαιρικά είτε εξωποδοσφαιρικά συμφέροντα εκείνων τους οποίους υπηρετούν. Και ακόμα θα ήθελα να βάλω, γιατί έχω εδώ πέρα το σινεματάκι μου και τα εθνικά ζητήματα, γιατί πιστεύω πως ένα σημαντικό γεγονός ήταν η σχέση μας με την Τουρκία, με έναν Ερντογάν που επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν τον εμπιστεύομαι, διότι σήμερα μας κάνει τον καλό, τον χαμογελαστό, τον αγαπημένο, μας ήρθε με, εγώ φοβού τους Δαναούς λέω, μας ήρθε με κάποιες προθέσεις στην Ελλάδα για να κάνει συνάντηση με τον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, προφανώς για να κλείσει το μάτι του προς την Αμερική για τα F-16 και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μέχρι στιγμής στα εθνικά μας θέματα ένας τελείως αμέτωχος ευρωπαϊκός οικογενειακός οργανισμός, τίποτα δεν κάνει για την Ελλάδα σε επίπεδο Τουρκίας και για το Κυπριακό πάνω απ' όλα, και έχοντας βάλει και οι δύο μία υπογραφή στο λεγόμενο σύμφωνο της Αθήνας, συμφωνία της Αθήνας, όπου δεχόμαστε να μην κάνουμε ενέργειες οι οποίες μπορεί να ενοχλήσουν την άλλη πλευρά. Με αποτέλεσμα, τώρα που η Λιβύη αύξησε τα ναυτικά της μίλια στα 12 για να κλείσει μια ΑΟΣ και την κόλπο της Σύρτης μαζί, εμείς να μην μπορούμε να αντιδράσουμε, διότι έχουμε υπογράψει ένα χαρτί ότι δεν μπορούμε να ενοχλήσουμε με κάποιες μονομερείς συνεργείες μας στην Τουρκία. Θέλω να πω δηλαδή ότι, δεν ξέρω, το θέμα του Ερντογάν καλά κάνουμε και το χειριζόμαστε θέμα διπλωματίας. Είχε πει ο Νίκος ο Κοντζιάς, είναι σημαντικό. Όταν δύο χώρες έχουν ένταση, έχουμε δύο υπουργεία με τα οπλικά τους, με τα όπλα τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών με τη διπλωματία, που αν η διπλωματία αποτύχει, αναλαμβάνει το άλλο Υπουργείο που είναι το άμυνας, που έχει άλλα όπλα. Να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό, και πρέπει να πω εντύμως ότι ο Ερντογάν μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στα 20 χρόνια που είναι πρωθυπουργός και πρόεδρος, δεν έχει δημιουργήσει έστω και υποψία στρατικού επεισοδίου. Εν πάση περιπτώσει, καλά κάνουμε και μιλάμε. Αυτή πρέπει να είναι η διπλωματία. Τώρα, θέματα υγείας. Ναι, είναι το νούμερο 2 στα ενδιαφέροντα του κόσμου. Υγεία και περίθαλψη. Θέματα περιβάλλοντος, ναι. Αλλά και κλείνω λέγοντας ότι βεβαίως μία από τις ειδήσεις της χρονιάς είναι η διπλή, επική, πανηγυρική νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Πήρε 41%. Δεν είναι μικρό ποσοστό, έχοντας αφήσει πίσω μίλια τον ΣΥΡΙΖΑ που ήταν το δεύτερο κόμμα. Είναι τεράστιο ποσοστό. Και μάλιστα θα σας πω κάτι. Παίρνοντας ένα ταξί κατά το μήνα Ιούλιο, μου λέει ο ταξιτζής, εδώ στην Αθήνα, τέτερας δεν καταλαβαίνω. Μέχρι παραμονές των εκλογών του Μαΐου, οι 8 στους 10 που μπαίνουν στο ταξί, μου βρίζαν κυβέρνηση και Μητσοτάκη και ψηφίσαν 41%. Του λέω, έχει μια εξήγηση, διότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Μια διαλυμένη αντιπολίτευση, η οποία εμφανιζόταν πριν από τις κάλπες με διχασμένες κατρουγκαλικές απόψεις και όχι μόνον, ήταν λογικό να ταρακουνήσει τον κόσμο και να πει, ας πάω τουλάχιστον εκεί,
όπου αυτοί, έστω και αν έχουν πολλά βάρη επάνω μας, όμως συμπεριφέρονται με σοβαρότητα, είναι ένα μαγαζί, ποιος είναι συγκροτημένο, δεν είναι διαλυμένο, ανεξάρτητα με το αν έχουμε μέσα τους Αμαρικούς, τους Μισοτακικούς, τους Καραμανικούς, δεν έχει καμία σημασία, αλλά τουλάχιστον έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Και αυτό ακριβώς έγινε. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να διαλυθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά, να έρθει και ο Κασελάκης από το πουθενά από την Αμερική, να πάρει μερικούς πόντους ο Ανδρουλάκης στο Πασό και βεβαίως να έχουμε και μια άνοδο του ΚΚΕ, αλλά και με ένα κίνδυνο τον οποίο οφείλω να τον επιστήσω. Πανευρωπαϊκό κιόλας, όχι μόνο ελληνικό. Δεξιά της δεξιάς, τα λέγαμε πριν, να συγκροτούνται πιο ακροδεξιά σχέδια. Και αυτό θα φανεί στις ευρωεκλογές, πιστεύεις, Τέρενς, στην Ευρώπη? Οι ευρωεκλογές έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Δεν γκρεμίζουν κυβέρνηση. Στέλνουν όμως τιμωρητικό μήνυμα, μήνυμα δυσαρέσκειας, μήνυμα οργής. Και πιστεύω ότι δεν θα είναι τα πράγματα τόσο απλά, παρόλο που βλέπω ότι από τώρα ο Μητσοτάκης κάνει μερικές κινήσεις, οι οποίες μπορεί να του βγουν. Το ζήτημα όμως ποιο είναι? Ότι θα έχει κάποια ζητήματα και μέσα στο κόμμα. Και το βλέπουμε ήδη με το θέμα των γάμων των ομόφυλων, όπου υπάρχουν οι πρώτες αντιδράσεις και εκεί δίστανται οι απόψεις αν με το ξεκίνημα του 24 θα φέρει ή θα φέρει το σχετικό νομοσχέδιο. Κατά ταπεινή μου άποψη όμως έκανε σωστά να φέρει τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Καλά έκανε. Στην Κύπρο αφήνουν πολύ χρήμα στο νησί. Αλλά με μία προϋπόθεση όμως θα σας πω. Η προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να στηρίξουν οικονομικά και να συγκροτήσουν από την αρχή τα κρατικά πανεπιστήμια που έχουν υποδομές μεν, που έχουν όμως εξαιρετικούς καθηγητές δε, αλλά θα πρέπει όμως να αλλάξουν και οι νοοτροπίες εκεί και να μην είναι πανεπιστημιακοί χώροι οι οποίοι να σέρνονται εν πολλής και από όλους εκείνους που το έχουν κάνει και ο λίγο της υφλίκη τους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όσοι βγαίνουν και πετάνε τις μολότοφ στην Αθήνα μέσα από πανεπιστημιακούς χώρους βγαίνουν. Παράδειγμα το λέω. Άρα, καλά ξεκινάει και η πάταξη της προδιαφυγής είναι επίσης καλό, παρόλο που αδικούνται οριζοντίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά έπρεπε να μπει όμως κάποια πρόνοια να, όταν αγοράζεις κάτι από ελεύθερο επαγγελματία, να παίρνεις μια απόδειξη, όχι να σου λένε 70 με ΦΠΑ ή 40 χωρίς ΦΠΑ. Κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά νομίζω ότι πάμε καλά. Νομίζω ότι πάμε καλά. Δηλαδή, το 24 θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα είναι η χρονιά των μεταρρυθμίσεων, αλλά και των πολλών βαρών που οφείλει, τα είπαμε τα βάρη πια είναι, ακρίβεια κλπ, βία κλπ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα για την αντιπολίτευση δεν έχω να πω κάτι, διότι εκτός από το ΠΑΣΟΚ, στο ποσοστό που είναι, η αριστερά, κοσμένη στα δύο, δεν βλέπω ότι θα μπορεί να κάνει. Και ποιο είναι το πρωτόγνωρο? Ότι έχουμε τρίτο κόμμα, την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ξέρω σε ποιο κράτος άλλο το βλέπετε αυτό. Δημοσκοπικά εννοείς τώρα, έτσι. Δημοσκοπικά. Για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Δήμητρα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε την αλλαγή που έχει συμβεί σε μερικούς από τους δήμους της χώρας μας ως αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών. Για παράδειγμα, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε αλλαγή σκυτάλης με τον κύριο Αγγελούδη, ο οποίος βεβαίως έχει να παραλάβει πολλά προβλήματα και σημαντικά, τόσο σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό, σε ό,τι αφορά την καθαριότητα, τα οποία βεβαίως δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Αλλά και μια που είπα και για κυκλοφοριακό, στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι θα βάλουμε και το flyover, το οποίο έχει μπει στη ζωή μας με πολύ άσχημο τρόπο και βεβαίως λόγω της δυσπιστίας που έχουμε λόγω του μετρό, αυξάνει ακόμα περισσότερο η δυσπιστία μας για το πότε θα τελειώσει αυτό το έργο. Και νομίζω αυτό το οποίο δεν θα περιμένετε να πω εγώ, ότι μπορούμε να πούμε ότι το 2023 κλείνει με πρωταθλητή χειμώνα τον ΠΑΟΚ. Άμα. Το τέλος να είναι Ολυμπιακός, λέω εγώ. Αλλά σε αυτό που είπε η Δήμητρα, πολύ σωστά επεσήμανε το θέμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Εκεί ήταν και ένα ηχηρό μήνυμα στα κόμματα και κυρίως στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ότι δεν μπορεί να αποκαλεί γενικώς, αυτό δεν είναι σημερινό, γενικώς, το αίμα του ότι είναι αποστάτες ή ότι είναι αντάρτες. Γιατί τελικά αποδείχθη ότι οι αντάρτες και οι αποστάτες τιμηθήκανε από οπαδούς του κόμματος και βγήκανε, είδατε το τι έγινε και στη Θεσσαλονίκη, το τι έγινε και στην Αθήνα,
το τι έγινε και γενικότερα. Άρα πολύ καλά το βάλει η Δήμητρα το θέμα αυτό, έχει δίκιο. Ναι. Κώστα. Τώρα εγώ θα πω λίγο για τα δικά μας εδώ, Δυτική Μακεδονία, που νομίζω ότι έχουν και να κάνουν και με την πανελλαδική επικαιρότητα. Ηλεκτρικό, η ακρίβεια, η ενέργεια μετά και τον πόλεμο στην Ουκρανία, απολιγνητοποίηση για τη Δυτική Μακεδονία, η απόρριψη του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή και το κόστος που αυτή είχε στην αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος και τελικά το μεγάλο ερωτηματικό που μας αφήνει το 2023, το τι χρώμα τιμολόγιο θα διαλέξουμε. Ακόμα δεν το έχουμε αποφασίσει. Αυτό είναι μια εξίσωση, ένας γρίφος. Ελπίζω να μας βοηθήσει ο Αγίου Βασίλης που θα έρθει σε λίγες ώρες. Έχω να σου πω απάντηση. Αγκάγκα μπουμ μπουμ μπουμ, γκάγκα μπουμ γκριγκ. Το έχει πει ο Χάρη Κλίν, αυτή είναι η απάντηση. Το έχει πει ο Χάρη Κλίν, πράγματι. Ωραία. Να ευχαριστήσω θερμά τον Τέρες για την παρουσία του, για τα όσα μας θύμισε, τα πώς τα στυλίτευσε, τα τεκμηρίωσε. Να σε καλά, Τέρες. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και εσένα προσωπικά, Θόδωρε, που μας συνδέει και η φιλία ετών. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Και η Παναγιά μαζί μας και κυρίως να ηρεμήσει η περιοχή της Γάζας. Να σεβαστούμε έναν λαό ο οποίος αυτή τη στιγμή πετσοκόβεται και αυτό που έχει πει και η ελληνική κυβέρνηση να γίνει το κράτος των Παλαιστινίων για να μπει μια τάξη εκεί. Καλή χρονιά. Λοιπόν, για να μείνω με τον Κώστα τον Μαυρίδη, επειδή κλείνουμε. Τι καιρό θα έχουμε τώρα για το τετραήμερο που έχουμε μπροστά μας, για να ξέρουν οι τηλεθεατές μας που θα μετακινηθούν. Ο καιρός δεν θα μας κάνει εκπλήξεις. Θα κυλήσει με αίθριο καιρό, χωρίς φαινόμενα. Στην Βόρεια Ελλάδα δεν θα έχουμε φαινόμενα, δεν προβλέπονται βροχές. Η θερμοκρασία σταθερή στα σημερινά επίπεδα, με ένα νοτιά που θα φυσήξει τις επόμενες ημέρες. Η πρωτοχρονιά φαίνεται ότι θα κυλήσει με καλό καιρό και για τα ταξίδια. Ίσως στα ψηλότερα τμήματα σε υψόμετρο να έχουμε κάποιο ψηλόβροχο, λίγο νωρών όμως, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Φαίνεται πάντως οι μετρολόγοι, κάνοντας μια μακροχρόνια πρόβλεψη, να έχουμε αλλαγή του σκηνικού το Σαββατοκύριακο των Θεοφανίων. Για δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώσαμε την τελευταία εκπομπή μας για το 2023. Αποχαιρετώντας το 2023, ό,τι αρνητικό, ό,τι σας πλήγωσε, αφήστε το πίσω. Και ό,τι θετικό, πάρτε το μαζί σας. Και όλοι μαζί να ευχηθούμε το 2024, τουλάχιστον να είναι καλύτερο από το 2023. Ευχαριστούμε που μας φιλοξενήσετε και όλη αυτή τη χρονιά στις οθόνες σας. Να ευχηθούμε ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής, ένα ομορφότερο τετραήμερο και καλή χρονιά.